Και δεν μας ακούτε, βασικά η Βίκη που είναι στον ήχο. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι, τέτοια ώρα. Τώρα εγώ λέω καλημέρα συνήθως, γιατί θεωρώ ότι όλοι ξυπνάνε. Κάποιοι ξυπνάνε αυτή την ώρα, ναι. Όχι όλοι βέβαια. Κάποιοι πάνε για το μεσημεριανό ύπνο επίσης. Ναι, όντως, γύρω στις 5 εκεί που είναι. Αυτό βέβαια είναι πολύ. Μου κάνει επαρχία, επειδή είμαι από την Καβάλα. Στην Καβάλα κοιμόμαστε το μεσημέρι. Στην Αθήνα δεν κοιμάμαι. Καλά, σε όλη την επαρχία. Νομίζω ότι η Αθήνα είναι κάτι σχεδόν λίγο εκτός της υπόλοιπης Ελλάδας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και η επαρχία είναι η Ελλάδα. Να μην ξεχάσουμε να πούμε. Απλά εδώ πέρα στην Αθήνα οι ρυθμοί είναι εντελώς διαφορετικοί. Οι εταιρείες και κλείνουν αργά το βράδυ, δεν κλείνει ποτέ τίποτα, ούτε καν τα μικρά μαγαζιά πλέον. Και πας στην επαρχία και το 3 με 5 είναι νεκρό, δεν υπάρχει. Και ιερό. Η αλήθεια είναι όμως ότι είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Γιατί αυτός που δεν θέλει να κοιμηθεί έχει την επιλογή να δώσει 2 ώρες στον εαυτό του. Ναι, όντως, να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει. Λοιπόν, πες τώρα, έχουμε διάλεξα ένα δικό σου κομμάτι να βάλουμε. Εγώ σου περίμενα, έβαζα Ρόμπι Γουίλιαμς, Γκρέισι Τζόουνς, Μαντόνα, ό,τι μου ήρθε στο μυαλό. Και θέλω να σε ρωτήσω ποια από αυτές θα ήθελες να ήσουν. Ότι υπάρχει, δηλαδή. Σου έκανε ποτέ κάτι ότι θα ήθελα να ήμουν σαν την Donna Summer ή σαν την Gracie Jones ή σαν την Madonna, δεν ξέρω. Υπάρχουν πολύ μεγάλοι θρύλοι που έχουν περάσει. Εγώ είμαι πάρα πολύ μεγάλη φαν της Aretha Franklin. Α, ναι, επίσης. Αλλά πας πολύ πιο jazz και πιο πίσω. Ναι, έχω σπουδάσει κάποτε jazz και τα λοιπά, αλλά θα έλεγα το εξής, αν θα μου έδωνε την ευκαιρία να επιλέξω κάποιον. Τώρα όχι ίσως ζωή, γιατί έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα στη ζωή της. Θα ήταν η Tina Turner. Ναι, σαν φωνή εννοεί, σαν performer. Σαν φωνή, σαν περσόνα, μου βγάζει κάτι πάρα πολύ δυναμικό. Δηλαδή είναι κάποιες γυναίκες που μένα στη ζωή μου μου θυμίζουν πολύ δυναμικές και τελικά ανεξάρτητες γυναίκες. Θα πω μια Ελληνίδα και θα πω μια ξένη. Η ξένη είναι η Tina Turner και η Ελληνίδα είναι η Ρένα Βλαχοπούλου. Ναι, σωστά, όντως. Και κάνει, θα ήταν ιδανική να παίξει την Tina Turner σε ταινία. Θα μπορούσε άνετα να το έχει κάνει αυτό. Εκείνη την εποχή, αλλά ποιος θα το έκανε τότε. Καλά, έκανε πολλά άλλα σπουδαία πράγματα βέβαια όμως η Ρένα Βλαχοπούλου, που πάντα ήταν η ζωντοχείρα, η χείρα, η δυναμική. Είχα κάνει αυτή την έκθεση στο. Έλα στο μπάντμιντον, δεν ξέρω αν είχες πάει. Όχι, κάνει μια παρουσίαση και μια έκθεση με τα ρούχα της, τα πράγματα της Ρένας Βλαχοπούλου, που ήταν πολύ ωραία. Καλά, και συγκλονιστικά. Ναι. Άμα μιλήσουμε μόνο για τη μόδα και τα ρούχα που φορούσε, νομίζω πολύ λίγες Ελληνίδες ηθοποιούς, συγγνώμη, είχαν περάσει από όλο αυτό και μπορείς να πεις και τραγούδια της Βλαχοπούλου, εσύ. Τώρα όσο το σκέφτομαι, θα σου τέριαζε να. Ένα τραγούδι το έχω πει, αλήθεια. Απόψε ναι. Στην αρχή θυμάμαι και όλες ότι αυτό το τραγούδι μου ήταν λίγο ανάποδο. Δηλαδή είχα μάθει να τραγουδάω εντελώς διαφορετικά τραγούδια. Γενικότερα το ελληνικό τραγούδι μου ήταν λίγο ανάποδο. Δηλαδή τώρα θα πω κάτι για να γελάσουμε. Ήταν η πρώτη φορά που έπρεπε να τραγουδήσω ένα καρσλαμά που είχε γράψει ο φίλος μου ο Ευρυπίδης Νικολίδης. Και δεν μπορούσε ακόμα να μπει ο ρυθμός μέσα στο αίμα μου για να τονίσω σωστά τις λέξεις και τα λοιπά. Και θυμάμαι όταν είχα πάει πάνω στο Vox Studio στο Δημήτρη τον Κοντόπουλο, μου λένε μέσα τα παιδιά η τεχνική και τα λοιπά, μου λέει η Έλληνα απλό πράγμα, θα μετράς. Κάστανα, σίκα, 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 κάστανα, σίκα, 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 κάστανα. Αλλά μου το κάνανε και ξέρεις λίγο πιο φάνη για μένα, γιατί ξέρεις αλλιώς άμα κολλάει το μυαλό σου, ναι, δεν ξέρεις ποτέ. Καρσιλαμά, τώρα αυτό τον έχεις τον καρσιλαμά, να το βάλουμε. Σοφάω δηλαδή το ακούω. Καλά, είναι πολύ, νομίζω είναι πριν από 2 δίσκους, λέγεται Αστέρια. Αλλά μιλάμε ότι με αυτόν τον τρόπο όμως με ξεκόλλησαν, πήγαινα στο σπίτι, μελετούσα το τραγούδι και το διασκέδασα μετά την επόμενη φορά που πήγα να το γραφήσω. Λοιπόν, βάλε το. Ποιο έχεις βάλει, αν ήσουν αγάπη. Πρώτο να το ακούσουμε. Το πρώτο τραγούδι του καινούριου δίσκου. Γύρω από το όνειρο. Τέλεια. Έχει έρθει εδώ ένα κοριτσάκι να πάρει αυτόγραφο από την Έλενα, η Αναστασία. Και είναι και πολύ όμορφο. Και είναι πολύ όμορφο κοριτσάκι. Ορίστε, και τώρα είμαστε μου στη διαδικασία του αυτογράφου με όλο αυτό. Δεν πειράζει, δεν είναι και. Συμβαίνει. Μ' αρέσει που είσαι εύκολη με τα αυτόγραφα, γιατί το έχω ζήσει και με ανθρώπους που είναι δύσκολοι με τα αυτόγραφα και με εκνευρίζει. Ότι έρχεται ένα παιδάκι να ζητήσει αυτόγραφο και λέει, Ω, η Σταρ,
Όχι τώρα, όχι τώρα, σας παρακαλώ, δεν γίνεται αυτό που μου ζητάτε. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα, μάλλον το ευχάριστο είναι όταν κάποιος ζητάει αυτόγραφα. Yeah. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες στιγμές που έχει τύχει και για μένα να μην μπορέσω λόγω επειδή πρέπει να κάνω δουλειά, ότι με περιμένουν άλλα 20 άτομα για κάτι. Και συνήθως τότε όλοι βοηθάνε για να μπορέσουν, ας πούμε, να. Γιατί πήρε την πορτοκαλάδα μου, καλέ. Γιατί τραβάει φωτογραφία. Α, τραβάει φωτογραφία, εντάξει. Αλλά να πιω και εγώ είναι κάτι, παιδιά, μέσα στους 40 βαθμούς. Να μην φαίνεται ότι είναι σπόνσορα στην Πορτογαλία. Λοιπόν, το πρόβλημα όμως πιστεύω εγώ για ένα καλλιτέχνη είναι την ημέρα που θα σταματήσουν να αναζητούν. Να σου ζητάνε τα αυτόγραφα. Όντως. Ναι. Θα είναι λίγο. Θες να βάλουμε άλλο ένα. Γιατί θα έχει δει στις 3. Δεν γίνεται, 3 η ώρα το. Οπότε προλαβαίνουμε να βάλουμε άλλο ένα και να συνεχίσουμε μετά τις ειδήσεις με ερώτηση για να έχουμε και μουσικό. Φύγαμε. 97,2, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα. 972 κενό, το μήνυμά σας 54991. Καλεσμένη είναι η Έλενα Παπαρίζου και το μουσικό κομμάτι είναι δικό της σήμερα. Σχεδόν όλο δηλαδή. Και πριν λέγαμε για τα χαμόγελα κάτι, πώς είναι, γιατί η Έλενα χαμογελάει πάντα και μου έλεγε πώς. Πολλές φορές, πες το αυτό με το περιοδικό, ότι χαζεύεις ένα περιοδικό. Ότι μπορώ να κάθομαι μόνη μου στο μπαλκόνι μου και να διαβάζω ένα περιοδικό και ξαφνικά νιώθω ότι το χαμόγελο είναι εκεί κολλημένο. Και λέω, Έλενα, γιατί γελάς τώρα. Τρομερό είναι αυτό, γιατί χαμογελάς τώρα. Είναι ωραίο όμως να χαμογελάς και νομίζω ότι το χαμόγελο βγαίνει περισσότερο προς τα έξω όταν το νιώθω μέσα στην ψυχή μας. Και είναι και επικοινωνείς με τον κόσμο καλύτερα, ότι είναι πιο καλύτερο. Καλά, αυτό νομίζω ότι είναι το δεύτερο κομμάτι. Το θέμα είναι πώς νιώθεις. Πάνω απ' όλα είναι πώς νιώθουμε στη ζωή μας. Σωστά, ναι. Πώς, εντάξει, αλλά μπορείς να χαμογελάσεις και χωρίς να νιώθεις. Αυτό που λέγες πριν πάλι, ότι δεν απαραίτητο να πετάς τα σύννεφα, ρε παιδί μου, και να χαμογελάσεις. Με χάχα, ότι. Άμα δεν ξεκαρδίζεσαι και φοράς το χαμόγελό σου, πίστεψέ με, Μανίνα μου, ότι χαμογελάν τα μάτια. Μάλιστα. Έχετε πάρει το ψαριανό, κυρία Βίκη, τα σκαλάκι. Δεν μπορεί να πιάσει γραμμή. Ο ψαριανός είναι στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο έχω μάθει. Ναι, που κάνει τα προεκλογικά κάτι. Μαγειρεύει αρνί με στάκα και τέτοια. Καλή επιτυχία. Ναι. Όλα καλά να, όλα καλά να πάνε. Ποιο είναι το επόμενο κομμάτι που έχεις βάλει? Καταρχάς. Έχουμε ένα που ήθελα να σας αφιερώσω στην κόρη του. Ναι, η κόρη του Γρηγόρη, η Έλλη, γνωρίζω ότι είναι θαυμάστρια μου, ναι, πολύ φαν. Ναι. Και θέλω να σας αφιερώσω το τραγούδι «Να αγαπάω σαν και σένα». Ωραία, να το βάλουμε. Είναι το επόμενο, το έχουμε βάλει μετά. Καλά, δεν πειράζει. Τότε να αφιερώσουμε αυτό σε ένα άλλο, στην Αθηνά. Ναι.